Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, είναι η πρωινή επισκόπηση, η καθημερινή ζωντανή ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων. Καλημέρα Λουκία. Καλημέρα Λάμπρο, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην πρωινή επισκόπηση. Να ξεκινήσουμε με δυσάρεστες ειδήσεις, με την περιπέτεια της υγείας της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φόφης Γεννηματά, που της ευχόμαστε όπως και όλος ο πολιτικός κόσμος. Όπως όλος ο πολιτικός κόσμος, να απεξέλθει στην μάχη αυτή, όπως έχει συνηθίσει να δίνει μάχες και σκληρές και να βγαίνει πάντα νικήτρια. Οι ευχές συμπαράστασης πραγματικά είναι πάρα πολλές και από τον πολιτικό κόσμο αλλά και από τους πολίτες. Χθες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλείστηκαν από ευχές για την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής. Οι συνυποψήφοι της στέκονται στο πλευρό της. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι αναστέλει την προεκλογική του δραστηριότητα. Ο Ανδρέας Λοβέρδος της ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση, είπε ότι είναι δίπλα της και κοντά της. Το ίδιο έπραξε και ο Χάρης Καστανίδης. Και ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε μαζί της, κ. Μητσοτάκης, αλλά και ο Αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης και γενικώς όλος ο πολιτικός κόσμος, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί εύχονται τα καλύτερα για την Φόφη Γεννηματά να βγει νικήτρια από αυτή τη μάχη. Έκανε και ίδια μία δήλωση, που γνωστοποίησε ότι δεν θα είναι και υποψήφια στην μάχη που γίνεται για την ηγεσία για την του Κινήματος Αλλαγής. Η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας μου που απαιτεί νοσηλεία και αντιμετώπιση με υποχρεώνει να μην συμμετάσχω ως υποψήφια στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Ως Πρόεδρος, μέχρι την ανάδειξη νέας ηγεσίας και άλλο και ως βουλευτής μετά, προτεραιότητά μου παραμένει η ενότητα και η προοπτική της παράταξης. Και είδαμε και ότι και οι συνυποψηφοί της βάζουν σε δεύτερη μοίρα αυτή τη στιγμή την εσωκομματική μάχη. Και πώς θα μπορούσε βέβαια να γίνει αλλιώς. Να γίνει αλλιώς ακριβώς. Να κάνουμε μια αναφορά και στον χορό των Ρίχτερ στην Κρήτη, όπου δεν λέει να σταματήσει. Περιμένουν ισχυρό μετασεισμό οι σεισμολόγοι. Κοιμήθηκαν οι κάτοικοι με αυτή την έγνοια, με αυτή την αγωνία, με την αγωνία του επόμενου μετασεισμού. Το ευχάριστο αυτού βέβαια είναι που άκουγα χθες τον κύριο Λέκα, ότι ακόμα και αν γίνει, γιατί δεν είναι κάτι δεδομένο, ακόμα και αν γίνει ένας μετασεισμός και ισχυρός, η ενέργεια θα φύγει προς το Λιβικό πέλαγος, προς το Αιγαίο, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος ανησυχίας. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι όλα καλά και ότι οι κάτοικοι δεν θα ταλαιπωρηθούν περαιτέρω της Κρήτης. Και από τον χορό των Ρίχτερ έχουμε όχι τον χορό τον μπάλο, θα χορέψουμε αλλά μπάλο, την κακοκαιρία. Την κακοκαιρία που περιμένουμε από σήμερα το βράδυ. Από σήμερα το να βράδυ, έντονα χώρα καιρικά φαινόμενα. Γι' αυτό το λόγο έγινε και έκτακτη σύσκεψη χθες 13 περιφερειαρχών και φορέων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως από την Πέμπτη το βράδυ λένε ότι θα αρχίσει σοβαρή επιδείνωση του καιρού. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πέσουν έξω οι μετρολόγοι και δεν θα έχουμε κάτι ανησυχητικό. Και τα φαινόμενα αυτά που είδαμε με τις πλημμύρες και στις καμένες περιοχές αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές. Χθες είχαμε και την εισαγγελική πρόταση για το ΜΑΤΙ. Ακριβώς, ήταν καταπέλτης για τις ευθύνες του κρατικού μηχανισμού και των αυτοδιοικητικών παραγόντων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της φωνικής πυρκαγιάς στο ΜΑΤΙ. Η εισαγγελική πρόταση που παραπέμπει σε δίκη συνολικά 27 άτομα. Ανάμεσά τους είναι η πρώην Περιφερειάρχης, η κυρία Δούρου, ο τότε δήμαρχος της περιοχής, ο Ηλίας Ψινάκης, και υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Μάλιστα. Και να περάσουμε τώρα της Βουλής και στην Κύπρια Πρόεδρο που επισκέφθηκε χθες, όπως είδαμε και από το ρεπορτάζ. Έχει πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα και στην Βουλή. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και με τον Πρόεδρο της Βουλής. Χθες είχε συνάντηση και με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακριβώς. Είχε συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στη χώρα, όπως είπαμε. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι πρόσφατες εξελίξεις στην πορεία του Κυπριακού και οι προκλήσεις της Τουρκίας. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Η εντυνόμενη τουρκική προκλητικότητα τόσο στο Αιγαίο και στην Κύπρο όσο και στη λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου καθώς και οι εξελίξεις στο Κυπριακό αποτέλεσαν κύρια θέματα κατά τη συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανίτα Δημητρίου στο Προεδρικό Μέγαρο. Έχουμε μια σειρά από προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε σε παγκόσμιο θα έλεγα επίπεδο, την υγειονομική κρίση, την οικονομία, τη μετανάστευση και φυσικά πάνω απ' όλα το κυπριακό ζήτημα, το οποίο αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα, η ανάγκη επίλυσης με την αναζήτηση μιας συμφωνημένης λύσης για το κυπριακό ζήτημα. Η Ελλάδα, όπως καλά γνωρίζετε και το έχουμε αποδείξει διαχρονικά, θα συνεχίσει να στηρίζει την κυπριακή δημοκρατία στην προσπάθεια
να αποκρούσουμε οποιαδήποτε απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων εκ μέρους της Τουρκίας, όπως δυστυχώς είδαμε πρόσφατα και στο θέμα των Βαρουσίων. Όσον αφορά το Κυπριακό, η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι εύκολες οι συγκυρίες τις οποίες διάγουμε με μια πιο έντονη και προκλητική Τουρκία, η οποία προσπαθεί συνεχώς να προβαίνει σε νέα τετελεσμένα, σε νέους τακτικισμούς. Εξάλλου είστε πολύ καλά ενήμεροι όσον αφορά το ζήτημα για τα Βαρόσια, που αντιβαίνει κάθε νομιμότητας του διεθνούς δικαίου, των ψηφισμάτων, όπως και κάθε αρχής. Στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψής της στη χώρα μας, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου συναντήθηκε επίσης και συζήτησε με προέδρους και εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ενσωμάτωση οδηγιών και τροποποιήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτηριακό τομέα, την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Άννας Ασημινάκη. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία. Επιφυλάξεις εξέφρασαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής και η Ελληνική Λύση, ενώ κατατάχθηκαν το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25. Το σύνολο του νομοθετήματος κινείται αδιαμφισβήτητα προς την σωστή κατεύθυνση, ώστε να υλοποιηθούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά πρωτίστως να εξυπηρετηθεί το εθνικό συμφέρον. Το πιο σοβαρό θέμα όμως είναι η εξαίρεση, είναι αυτός ο νόμος του κ. Κατζηδάκη. Πρέπει να εξαιρεθούν συγκεκριμένες ενεργειακές κοινότητες από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες. Η επιλογή σας φανερώνει ξεκάθαρα την προχειρότητά σας τόσο στα πρόσφατα μέτρα που εξήγηλε, όσο και έναντι ενός ολιστικού ενεργειακού σχεδιασμού για το πράσινο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Κοινή στρατηγική είναι η απολιγνητοποίηση, είναι η προώθηση των ΑΠΕ που φέρνουν ακριβό ρεύμα για τα λαϊκά νοικοκυριά. Η συζήτηση που διεξάγεται θα έπρεπε να αφορά κυρίως την ενεργειακή κρίση, η οποία είναι εξαιρετικά απειλητική και επικίνδυνη. Εμείς ως ΜΕΡΑ25 προφανώς και θα καταψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Σας καλούμε να αποσύρετε όλες τις διατάξεις που δεν μπήκαν στη διαβούλευση. Σας καλούμε να ενισχύσετε τους περιβαλλοντικούς επιθεωρητές και με αρμοδιότητες και σε προσωπικό. Απαντώντας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνος Κρέκας έκανε λόγο για ανακρίβειες που ακούστηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι το 2030 η χώρα να είναι πιο αυτάρκης και να έχει χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά τα οποία γίνονται δεν αλλάζουν σε τίποτα τη βιωσιμότητα και δεν διακινδυνεύουν τον λογαριασμό ο οποίος σήμερα στηρίζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι τόσο απαραίτητες ώστε να αντικαταστήσουμε τα πολύ πιο ακριβά ρυπογόνα λιγνητικά εργοστάσια, να απεξαρτηθούμε από το φυσικό αέριο που είναι εισαγόμενο καύσιμο και έτσι το 2030 να έχουμε μία ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα θέσει το 70% της συνολικής κατανάλωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα οδηγηθούμε σε σταθερά χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικά θα είμαστε και πολύ πιο αυτάρκες. Στην ίδια επιτροπή, κατά την τοποθέτηση των εκπροσώπων των φορέων, κυριάρχησαν οι αυξήσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο. Στη συνεδρίαση ετέθηκε το θέμα των ελέγχων για όσους ρυπαίνουν το περιβάλλον, με τον Υπουργό Κώστας Κρέκα να ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται και εντατικοποιούνται και δεν τίθεται θέμα μη επιβολής προστήμων και κυρώσεων στους παραβάτες. Το αυξημένο κόστος ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η ενεργειακή φτώχεια, η πολιτική μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και οι έλεγχοι και η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων σε όσους παραβιάζουν την περιβαλλοντική νομοθεσία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής που άσκησαν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων στην κυβέρνηση στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση. Οι φορείς στην πλειονότητά τους επεσήμαναν πως οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν το κόστος αύξησης του ρεύματος και ζήτησαν λήψη επιπρόσθετων μέτρων, όπως για παράδειγμα η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, καθώς η ενεργειακή κρίση εκτινάσει τις τιμές και στα καταναλωτικά αγαθά. Το κύμα ακρίβειας που πλήττει τους τελευταίους μήνες όχι μόνο την Ελλάδα αλλά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και των στόχων επιτάχυνσης των μέτρων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Η αύξηση των τιμών στους καταναλωτές αλλά και όχι μόνο και στην χονδρική
έχουν πάρει τη μορφή του θελοσυμβάτος και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί τουλάχιστον κατά τη δική μας εκτίμηση υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με δεδομένο ότι η χώρα μένει ενεργειακά, χάνει την αυτονομία της, είναι απολύτως εξαρτημένη από τις πιέσεις είτε στις τιμές του φυσικού αερίου, αλλά και γενικότερα σε ένα παιχνίδι κατά τη δική μας προσέγγιση που γίνεται στις τιμές, με αποτέλεσμα να έχουμε και έλλειψη ενέργειας, πολύ δε περισσότερο τεράστιες αυξήσεις. Το ζητούμενο λοιπόν είναι φτηνό ρεύμα, φτηνή θέρμανση. Διότι αν με τα δεδομένα τα οποία ακούμε και βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, τότε ουέ και αλίμονο το χειμώνα που μας έρχεται. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και κάνω έκκληση προς την κυβέρνηση, τουλάχιστον στο θέρμα πετρελαίου θέρμανσης, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τουλάχιστον στο 50% μέχρι να ξεπεράσουμε τη χρήση. Κατά τη διάρκεια της συναντρίασης, αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση της εκπροσώπου της ΒΒΕΦ Ελλάδος, που κατηγόρησε την κυβέρνηση πως ουσιαστικά καταργεί ελέγχους και πρόστιμα κατά όσων ρυπαίνουν το περιβάλλον. Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος Κωνσταντίνου Σκρέκα, ο οποίος διευκρίνησε πως όχι μόνο δεν καταργούνται έλεγχοι και ποινές, καθώς και πρόστιμα, αλλά αντίθετα εντατικοποιούνται. Είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι ως οργάνωση για το αν θα μπορέσουν οι επιθεωρητές τη νέα διαδικασία που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο να την εφαρμόσουν καν. Πόσο μάλλον να προχωρήσει η χώρα επιτέλους στην επιβολή των κυρώσεων που πρέπει, ώστε να είναι αποτρεπτικές και να αρχίσουμε να έχουμε τη σωστή εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου όπως πρέπει. Να θυμίσω ότι με βάση τα στοιχεία της ίδιας της Κομισιόν, η Ελλάδα είναι πρώτη-δεύτερη κάθε χρόνο σε ανοιχτές υποθέσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας του ενωσιακού δικαίου. Δεν καταργούμε πρόστιμα. Εμείς δεν καταργούμε ελέγχους. Εμείς προχωρούμε σε ελέγχους και επειδή θα γίνονται πάρα πολλοί, τι κάνουμε? Δίνουμε μία δυνατότητα μιας περίοδου συμμόρφωσης στους ελεγχόμενους. Ό,τι γίνεται σε πάρα πολλές σοβαρές και οργανωμένες χώρες που λειτουργούν και που ελέγχουν πραγματικά την ανθρωπογενή δραστηριότητα στην επικράτειά τους. Έτσι λέμε. Έρχεται ο ελεγκτής, ο οποίος θα είναι πολύ πιθανό και ιδιώτης ελεγκτής, περιβαλλοντικός ελεγκτής. Θα διαπιστώνει τις μη συμμορφώσεις, εφόσον υπάρχουν. Θα συμπληρώνει το φύλλο ελέγχου. Θα δίνει τη δυνατότητα να υπάρξουν και θα προτείνει μέτρα συμμόρφωσης. Γιατί εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να κλείσουμε τις επιχειρήσεις? Θέλουμε να κλείσουμε τις δουλειές? Ή θέλουμε αυτοί να δουλεύουν, να συμμορφωθούν, να είναι βιώσιμοι, να είναι ανταγωνιστικοί, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να τελικά να προστατεύουμε και τις θέσεις εργασίας? Και πάνω απ' όλα, όλα αυτά να συμβάνουν στην ευημερία της χώρας μας και της ελληνικής κοινωνίας. Θα υπάρχουν λοιπόν τα μέτρα συμμόρφωσης που θα προτείνονται. Και έχει τη δυνατότητα εντός κάποιου χρονικού διαστήματος 4-6 μηνών ανάλογα τη δραστηριότητα να συμμορφωθεί ο ελεγχόμενος. Και αν δεν συμμορφωθεί, υπάρχει λίστα με τις κυρώσεις και τις ποινές, τις διοικητικές και τις υπόλοιπες. Πάρα πολύ απλό είναι. Μαζί μας στο στούντιο για να συζητήσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας έχουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Μεσσηνίας, τον κύριο Μιλτιάδη Χρυσομάλη. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Όλος ο πολιτικός κόσμος είναι στο πλευρό της Φόφης Γεννηματά που περνάει δύσκολες στιγμές. Εσείς έχετε και ένα λόγο παραπάνω που είσαστε και τον ίδιο τόπο, από τη Μεσσηνία. Σαφέστατα και όχι όλος ο πολιτικός κόσμος μόνο. Σαφώς. Νομίζω άπαντες. Εύχομαι προσωπικά ολόψυχα να είναι γερή και δυνατή, να βγει νικήτρια από αυτή τη μάχη των μαχών και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Πραγματικά τις καλύτερες ευχές μου για ταχύ ανάρρωση. Να περάσουμε τώρα στα δικά μας θέματα, κύριε Χρυσομάλη, στα θέματα της Βουλής. Όχι μόνο Μεσσηνία, και από το δίπλα χωριό. Η καταγωγή του αείμνηστου Γιώργου Γεννηματά, ο οποίος είχε υπέρξει και βουλευτής Μεσσηνίας, ως γνωστό. Όπως είπα, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στα θέματα της Βουλής. Έχουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική Επιτροπή. Όσον αφορά το timing, το χρόνο της κίνησης αυτής, η παρέτηση Κούρτς ήταν ένα πρόσχημα, έψαχνε αφορμή, θεωρείται η αντιπολίτευση. Ήθελε, όπως είπε ο κύριος Οικονόμου, να στρέψει την προσοχή ενδεχομένως από άλλα θέματα, από τα εθνικά. Προφανέστατα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητούσε μια αλλαγή ατζέντας. Κατ' εμέ, θεωρώ μέγιστο λάθος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ευρύτερα της αριστεράς την καταψήφιση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας.
Αύριο νομίζω θα έχουμε μια δεύτερη τέτοια συμφωνία. Μια αντίστοιχη αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Αμερικής. Μεταβαίνει ο κύριος Δένδια στην Ουάσιγκτον. Είναι ήδη ο κύριος Δένδια στην Ουάσιγκτον. Εύχομαι να μην κάνει το ίδιο λάθος η αριστερά και το εύχομαι πραγματικά για τη χώρα. Να δείξουμε όλο το πολιτικό σύστημα ότι τέτοιες συμφωνίες, οι οποίες αναβαθμίζουν πάρα πολύ την πατρίδα και σε επίπεδο αποτροπής, αλλά φυσικά και σε επίπεδο διπλωματίας, στο σύνολο, τις χαιρετίζει όλος ο πολιτικός κόσμος. Δεν έγινε αυτό με την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Εύχομαι με την συμφωνία που θα ανακοινωθεί η Ελλάδας-Αμερική στην Αμερική να γίνει αυτό. Πρώτιστα για τη χώρα, γιατί ζούμε σε μια δύσκολη γειτονιά και το γνωρίζουμε όλοι. Και δεν χρειάζεται νομίζω να το αναλύσουμε και περαιτέρω. Από εκεί και πέρα, για μικροπολιτικούς λόγους, ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να αλλάξει την ατζέντα, έφερε αυτή την εξεταστική επιτροφή. Νομίζω καλοδεχούμενη, όλα στο φως, κανείς δεν έχει να κρύψει κάτι. Και ίσως είναι ευκαιρία, όταν λέμε όλα στο φως, να γίνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα να εξετάσει η Επιτροπή αυτά που πρέπει να εξετάσει. Να πάει και νωρίτερα. Νομίζω ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει, έχει να φοβηθεί κάτι. Άρα όλα στο φως. Καλοδεχούμενη, είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με κάθε διερεύνηση. Και λένε ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Γι' αυτό και εσείς θα κάνετε εντός έγινε τη ρελάνς να ζητήσετε από το 2015. Κοιτάξτε, προσωπικά σας λέω ότι να γίνονται εξεταστικές, να βγαίνουν όλα στο φως. Η κοινοβουλευτική εμπειρία έχει δείξει ότι ελάχιστες εξεταστικές οδηγήσανε κάπου, αλλά σε κάθε περίπτωση καλό είναι να γίνει συζήτηση, να μην μείνει σε κανέναν οποιαδήποτε σκιά. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνηγόρησαν με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εξεταστική, η σύμπτυξη ενός μετόπου της αντιπολίτευσης? Κάθε άλλο. Και πιστεύω όλα τα κόμματα να συνηγορήσουν στο αυτή η εξεταστική να ανοίξει και το, η χρονική διάρκεια που θα εξετάσει τα γεγονότα. Πιστεύω αυτή και τα υπόλοιπα αρχή κόμματα της αντιπολίτευσης να συνηγορήσουν να γίνει αυτή η εξεταστική από το 2015 και έπειτα. Από εκεί και πέρα. Η σύμπτυξη του μετώπου μήπως είναι η αρχή για μια κοινή περπατησιά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και για άλλα θέματα? Θα δείξει, κύριε Πέγκο, αλλά να σας πω κάτι. Μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί ότι υπάρχει μια κοινή σύμπλευση της αντιπολίτευσης. Σας λέω, πρόσφατα στην ψηφοφορία για την Ελληνογαλλική Συμφωνία φάνηκαν ποια κόμματα της αντιπολίτευσης σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων και ποια όχι. Από εκεί και πέρα, αυτό το προνόμιο ήταν που και η Νέα Δημοκρατία και ως κυβέρνηση είχε την πλειοψηφία, ενώ μπορούσε να τα αποφύγει, μπορεί να είχε ξεκινήσει το άρθρο από την προηγούμενη Βουλή, αλλά την πλειοψηφία σε αυτή τη Βουλή την είχε η Νέα Δημοκρατία, που συνηγόρησε να μπορούν οι αντιπολιτεύσεις να καταθέτουν πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Να το τονίσουμε έτσι για την ιστορία και αυτό. Άρα η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να φοβηθεί και έχει δώσει, έχει μάλλον με τις πλειοψηφικές ψήφους που είχε σε αυτή τη Βουλή, δώσει το δικαίωμα να μπορούν οι αντιπολιτεύσεις να κάνουν πρόταση εξεταστικής. Νομίζω ότι θα πάρει τη διαδικασία, θα πάρει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Αν με ρωτάτε, καλοδεχούμενοι, από εκεί και πέρα, για μένα, αυτές τις μέρες, η αναβάθμιση γεωπολιτική της χώρας είναι το πρώτιστο, νομίζω, είναι το κυρίαρχο θέμα. Και αυτό θα ήθελα να τονιστεί παραπάνω. Τι εννοώ? Ελληνογαλλική συμμαχία, ελληνοαμερικάνικη συμμαχία, η Ελλάδα πλέον γίνεται μια χώρα πυλώνας για την Ανατολική Μεσόγειο. Μια και λέτε αυτό. Σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες που η ίδια η χώρα συμμαχίας έχει καλλιεργήσει, Ισραήλ, αραβικά κράτη, με την Αίγυπτο. Νομίζω πλέον γινόμαστε ένας υπολογίσιμος περιφερειακός παίχτης, μια πλήρη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, η οποία δεν συνδυάζεται μόνο με την γεωπολιτική μας αναβάθμιση, αλλά αυτό το νέο στάτους της χώρας της δίνει. Γίνεται ελκυστική στους επενδυτές, το βλέπουμε. Άρα ακολουθεί και μια οικονομική ανάπτυξη που την περιμένουμε και τη βλέπουμε, ακριβώς γιατί πλέον αυτό που λέμε στη διεθνή ορολογία το country risk
πλέον έχει μειωθεί αυτές και γι' αυτό γινόμαστε ελκυστικοί. Φαίνεται όλη αυτή η κατάσταση, η νέα γεωπολιτική κατάσταση της χώρας, φαίνεται ότι έχει αρχίσει και ενοχλεί την Τουρκία. Γιατί βλέπουμε μία έντονη προκλητικότητα. Πιστεύετε πως η Ελλάδα πρέπει να προετοιμαστεί για οποιοδήποτε σενάριο, ακόμα και για ένα κακό σενάριο? Καταρχήν, κυρία Γκάτσου, εγώ ως Έλλην πολίτης στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που μετά την ψήφιση της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας είδα όλα τα τουρκικά μίντια να έχουν την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Τσίπρα, πρωτοσέλιδο, ενισχύοντας τη δικιά τους επιχειρηματολογία οι Τούρκοι. Ειλικρινά με στεναχώρησε αυτό. Από εκεί και πέρα, να στεναχωρηθώ που ενοχλείται η Τουρκία? Όχι, δεν θα στεναχωρηθώ που ενοχλείται η Τουρκία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε πρόκληση. Είναι το έχει αποδείξει αυτό. Αυτές οι συνθήκες που έχουμε κάνει, αυτές οι συμμαχίες τώρα, είναι ικανές να αποτρέψουν αυτή την τουρκική προκλητικότητα? Γιατί και αυτοί από την πλευρά τους εντείνουν την προκλητικότητα και εντείνουν και την προπαγάνδα περί γαλάζιας πατρίδας, με ό,τι σημαίνει αυτό. Επειδή η Τουρκία εντείνει αυτή την προκλητικότητα, δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε κάτι να φοβόμαστε. Αυτή τη στιγμή η αμυντική συνεργασία με την πρώτη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης, με τη μόνη πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά η αμυντική συμφωνία με την Αμερική, είναι κάτι που νομίζω ο Τούρκος, όσο και αν κραυγάζει, το σκέφτεται και το ξανασκέφτεται για οποιαδήποτε πρόκληση που θα ξεπεράσει τα όρια. Άρα η Γαλλία θα στα δύσκολα θα είναι μαζί μας. Το αμφισβητεί κανείς? Έτσι φαίνεται. Το αμφισβητεί κανείς? Δεν νομίζω. Το έχει αποδείξει. Και ιστορικά, αν θέλετε, το έχει αποδείξει η Γαλλία αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι είναι ευρύτερες οι συμμαχίες. Είναι η Γαλλία, είναι το Ισραήλ, είναι η Αίγυπτος, είναι τα αραβικά κράτη. Έχουν τη σημασία τους όλα αυτά. Γι' αυτό η Τουρκία φαίνεται ότι στη γειτονιά είναι πλέον πλήρως απομονωμένη. Αυτός είναι ο εκνευρισμός της και λιγότερο ο εκνευρισμός μόνο με την Ελλάδα. Έχει μια διεθνή απομόνωση πλέον η Τουρκία. Και από παραδοσιακές συμμαχίες που είχε, μην κοροϊδευόμαστε, με την Αμερική πάντα υπήρχε μια συνεργασία της Τουρκίας, πάντα η Αμερική την έβλεπε ως μια περιφερειακή δύναμη της περιοχής. Νομίζω αυτό έχει αλλάξει. Αφού... και ίσως αύριο αλλάξει ακόμα παραπάνω. Αυτό είναι που ενοχλεί την Τουρκία. Αυτό όμως δείχνει πόσο η Ελλάδα έξυπνα κινήθηκε για να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Συνεπώς δεν έχει να φοβάται κανείς σε οποιαδήποτε πρόκληση της Τουρκίας. Και αυτό να γίνει ξεκάθαρο. Αφού αναχαιτήσαμε την Τουρκία, να δούμε τώρα πώς θα αναχαιτήσουμε και το κύμα ακρίβειας που έχει εξαπλωθεί στη χώρα και είναι ευρωπαϊκό μεν το φαινόμενο, στην ενέργεια. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Η εκτιμήση είναι ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν θα είναι μόνιμο. Θα είναι παροδικό. Μετά την πανδημία, όπου ήταν μια παγκόσμια κατάσταση, η ζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά. Αυτό έφερε τις βιομηχανίες και έφερε αυτό το κύκλο ανατιμήσεων. Ήδη έχουν ανακοινωθεί, αποτιδέθηκε όλας διαστόματος Πρωθυπουργού και οι αρμόδιοι υπουργοί συνεχώς ανακοινώνουν μέτρα ανάσχεσης αυτού του κύματος ανατιμήσεων. Με ποια έννοια? Υπάρχουν αυτά τα μέτρα, κύριε Χρυσομάλη, γιατί την Παρασκευή ξεκινάει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η αύξηση φαίνεται ότι μπορεί να φτάσει και το 40%. Κυρία Γκάτσου, η ελληνική κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το κύμα ακρίβειας τώρα, πατάει σε δύο πυλώνες οικονομικούς που βοηθούν τους πολίτες. Πρώτος είναι οι μόνιμες μειώσεις φόρων που ήδη έχουν γίνει και συνεχίζονται να γίνουν. Μπορώ να σας παριθμίσω πάρα πολλούς φόρους που έχουν μειωθεί. Αυτό τι σημαίνει? Μεγαλύτερο πραγματικό εισόδημα στην τσέπη. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, έκτακτα μέτρα ως προς το κύμα ανατιμήσεων που υπάρχει, είτε με την επιδότηση κιλοβατώνων στο ρεύμα και με άλλα μέτρα που θα ακολουθήσουν. Με ρωτάτε αν φτάνει. Εδώ είμαστε. Να θυμίσω κάτι. Όταν ξεκίνησε η πανδημία και έγινε το πρώτο lockdown, δεν είχε ξαναγίνει, πρωτόγνωρη κατάσταση. Θυμάμαι ακόμα κριτικές φωνές, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτά που δίνετε δεν φτάνουν, δώστε τα όλα τώρα, χωρίς να ξέρουμε τότε πόσο θα κρατήσει. Και είχε πει η κυβέρνηση, σταδιακά θα έρχομαι, με χειρουργική ακρίβεια δεν θα αφήσω κανένα να μείνει πίσω. Είδατε, το κατάφερε. 1,5 χρόνο κράτησε αυτή η πανδημία και ακόμα σχεδόν δεν έχουμε τελειώσει, αλλά η οικονομία έχει σιγά σιγά αρχίσει να έρχεται στην κανονικότητα.
Αν είχαμε ακούσει τότε αυτές τις φωνές, καταλαβαίνετε, χωρίς να ξέρουν πόσο θα κρατήσει η πανδημία, σε τι δύσκολη θέση θα έχει βρεθεί η χώρα και η ελληνική κυβέρνηση, αν εμπροστοβαρός είχε δώσει ό,τι μπορούσε να δώσει για την πανδημία. Κάτι αντίστοιχο είναι και με το κύμα ανατιμήσεων. Ήδη πάρθηκαν τα πρώτα μέτρα για να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας να αναχαιτιστεί αυτό το κύμα ανατιμήσεων. Είναι μέχρι τον Ιανουάριο και είπαμε εδώ είμαστε, άμα συνεχίσει έχουμε να συνεχιστούν. Έχουμε κύμα ανατιμήσεων και σε τρόφιμα, στην εστίαση, πάρα πολύ. Εγώ ξέρετε είμαι πολιτικός μηχανικός. Τα τσιμέντα και το σίδερο το σίδερο έχει ξεκινήσει 90 λεπτά, είναι 1,30-1,35, σαφέστατα. Αλλά όπως σας λέω, η αγορά νομίζω θα προσαρμοστεί. Ο χρόνος προσαρμογής, πότε θα ηρεμήσει δηλαδή αυτό το κύμα ανατιμήσεων, άλλοι το εκτιμούν στους 6 μήνες, άλλοι στους 8 θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εδώ είναι και η ελληνική κυβέρνηση και το έχει αποδείξει αυτό. Δεν είναι παράλογη. Την αγορά την ξέρει καλά. Συνομιλούμε με τους ανθρώπους της αγοράς. Και εδώ είμαστε για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας που θα βρεθούν σε αδυναμία. Συνεπώς, θέλω να σας πω ότι ας είμαστε ψύχρεμοι και νομίζω θα αντιμετωπιστεί και αυτό. Είχαμε το κύμα κακοκαιρίας στην Εύβοια και όλα αυτά που είδαμε πώς έγιναν. Περιμένουμε τώρα νέο κύμα κακοκαιρίας. Πιστεύετε ότι η κρατική μηχανή είναι έτοιμη για το νέο κύμα κακοκαιρίας που έρχεται? Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πλέον η κλιματική κρίση είναι εδώ. Την είδαμε και το καλοκαίρι. Εύχομαι να μην τη δούμε στο μέγιστο και το χειμώνα. Η κρατική μηχανή αυτή τη στιγμή στο μέγιστο κάνει αυτά που πρέπει και στο μέγιστο κάνει αυτά που ανθρωπίνως είναι δυνατό να γίνουν. Δεν μπορούν να γίνουν τα αντιπλημμυρικά μέσα σε ένα μήνα στην Εύβοια, σε τόσο μεγάλος εύρος που πρέπει να γίνουν. Είναι παρόν η κρατική μηχανή με πρώτη στην προτεραιότητα να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Αποδείχθηκε αυτό και με τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και νομίζω είναι και το πρώτο μέλημα του κρατικού μηχανισμού για οποιοδήποτε καταιγίδα, για οποιοδήποτε έντονο καιρικό φαινόμενο το χειμώνα. Από εκεί και πέρα βλέπετε υπάρχει μέτωπο μεγάλο σεισμή. Ευχόμαστε να μην το ξαναζήσουμε. Έχουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός έδειξε ότι αυτό που ονομάζουμε πολιτική προστασία πλέον είναι προτεραιότητα, ξεχωριστό Υπουργείο. Ήδη μεγάλο κονδύλι διατίθεται σε αυτό το Υπουργείο για να γίνουν τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν τουλάχιστον και νομίζω ότι πλέον ευρύτερα η πολιτική προστασία θα είναι κάτι που θα πρέπει διαρκώς να το έχουμε στο μυαλό μας στην κλιματική κρίση με την οποία για χρόνια θα περάσουμε. Κύριε Χρυσομάλη, μετά από εδώ πού θα πάτε? Μετά έχει μια ψηφοφορία στη Βουλή. Γιατί το ρωτάω, γιατί αν δεν κάνω λάθος σήμερα είναι τα 47 χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία. Θα μιλήσω ο Πρωθυπουργός. Είναι τα 47 χρόνια, όχι... Έχετε εκδήλωση, πάντως το Ίδρυμα Καραμαλής, 47 χρόνια. 47 χρόνια. Θα μιλήσω ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρωθυπουργός. Και ο πρώην Πρωθυπουργός. Τι συμβολισμό έχει για τη Νέα Δημοκρατία αυτή η εκδήλωση? Ποιος είναι ο συμβολισμός? Νομίζω αυτονόητος. Της ενότητας της Νέας Δημοκρατίας που... Δεν υφίσταται θέμα ενότητας. Υπάρχει ενότητα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι κανείς θέλει... Όσο και να προσπαθεί η αξιωματική αντιπολίτευση να δείξει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ενωμένη, το αντίθετο. Το αντίθετο. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πλέον ιστορικό κόμμα για τη χώρα. Το παλιότερο. Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε μάθει να συζητάμε, έχουμε μάθει να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά έχουμε μάθει ότι όσοι υπηρετούμε τη Νέα Δημοκρατία έχουμε εξ ορισμού τις αρχές και τις αξίες εκιδρύσεως της Νέας Δημοκρατίας που υπάρχουν από τον ιδρυτή της, Κωνσταντίνο Καραμαλή, και φυσικά σε κάθε περίπτωση μας δεσμεύει, πέρα από αυτές τις αρχές και τις αξίες, και το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Αυτό υπηρετούμε όλοι, σαφώς με τις κάποιες, αν θέλετε, διαφορετικές προσεγγίσεις, πάντα όμως μέσα στο πλαίσιο αρχών αξιών και του προεκλογικού μας προγράμματος.
Είναι μια εκδήλωση που γίνεται από το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμαλής. Να σας πω και την προσωπική μου αλήθεια. Ξέρετε, εμείς 2 χρόνια τώρα με την πανδημία, πολλές φορές δεν είναι και εύκολο, όχι οι βουλευτές προφανώς, γιατί η Βουλή λειτουργούσε. Αλλά τώρα ξεκινάμε, βλέπετε, να ερχόμαστε στο στούντιο, να έχουμε και τη διαζώσεις για όλους αυτό, έχεις παρουσία. Δει. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία αυτή η σημερινή εκδήλωση του Ιδρύματος στο διαζώσεις να βρεθούμε. Μάλιστα. Όχι μόνο οι βουλευτές και ευρύτερα περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσομάλη. Καλημέρα σε όλους. Παρουσία σας στην πρωινή επισκόπηση. Και να περάσουμε τώρα εμείς στην Επιτροπή για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Τον πολύ σημαντικό χαρακτήρα των συμφωνιών Ευρωπαϊκής Ένωσης με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, καθώς και τα ωφέλη που θα προκύψουν για τη χώρα μας, υπογράμμισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μιλώντας στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής. Πάμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Για συμφωνίες οι οποίες καθιστούν την Ευρώπη ως δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή της Οκεανίας και διασφαλίζουν τα συμφέροντα της χώρας μας, έκανε λόγο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, για την κύρωση των συμφωνιών Ευρωπαϊκής Ένωσης και μελών αυτής αφενός με τα κράτη της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας αφετέρου. Είναι συμφωνίες οι οποίες κατοχυρώνουν την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια δύναμη δημοκρατίας, εξαγωγή σταθερότητας, εξαγωγή σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, ισονομίας, διαφάνειας στο ρόλο στον οποίο ασκεί η Ευρώπη ως η πρώτη δύναμη παγκοσμίως που συναλλάσσεται με αυτούς τους όρους. Πρόκειται για 2 συμφωνίες, οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν τη συνεργασία σε ένα ευρύ πλαίσιο τομέων, όπως η εξωτερική πολιτική και ασφάλεια, πάταξη του φαινομένου της διεθνούς τρομοκρατίας, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, το περιβάλλον και τις απειλές από την κλιματική κρίση, τον τουρισμό, την εκπαίδευση, τον αγροτικό τομέα, την υγεία και την αντιμετώπιση πανδημιών όπως αυτής του κορονοϊού. Σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει, όπου οι προκλήσεις φυσικές ή ανθρωπογενείς αυξάνονται, οι συμμαχίες μεταξύ διεθνών οργανισμών και κρατών, η διεθνή συνεννόηση και συνεργασία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση που θα μας πάει στο μέλλον. Με την κύρωση των 2 συμφωνιών συντάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες θεωρητικά θα βοηθήσουν στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και θα διευκολύνουν και τους Έλληνες εξαγωγείς. Καθώς με αυτές το επιχειρηματικό περιβάλλον καθίσταται προβλέψιμο και δημιουργείται και ένα σύστημα κανόνων για τις συναλλαγές. Ωστόσο, επιφυλάξεις υπάρχουν πάντα για το κατά πόσο κατοχυρώνονται τα ελληνικά συμφέροντα και αναφέρομαι πάντα στα ελληνικά προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη και κυρίως στη φέτα. Η συμφωνία της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών με τη Νέα Ζηλανδία, καθώς και η συμφωνία πλαίσιο με την Αυστραλία που συζητάμε σήμερα, αναμφισβήτητα επιχειρούν να προωθήσουν και να ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και ως εκ τούτου κινούνται προς την θετική κατεύθυνση. Τις 2 συμφωνίες με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία καταψήφισαν το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25, ενώ έντονες επιφυλάξεις εξέφρασε η ελληνική λύση. Συμφωνίες οικονομικού περιεχομένου κατά βάση, αυτός είναι ο πυρήνας των συμφωνιών, οι οποίες γίνονται όχι βεβαίως για τα αμοιβαία συμφέροντα των λαών, δεν έχουν και δεν θα μπορούσαν να έχουν άλλωστε τέτοιο χαρακτήρα τούτε τις συμφωνίες ανάμεσα σε καπιταλιστικά κράτη. Δεν πρέπει να κυρώνουμε αυλεπείς συμφωνίες, θα πρέπει να τις εξετάζουμε εντελεχώς και με βάση πάντα το εθνικό συμφέρον. Αυτού του είδους συμφωνίες όπως αποτυπώνουν ανάγλυφα την οφειλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Αποτυπώνουν την ισορροπία των εκατέρωθων λιγαρχικών συμφερόντων και δεν βασίζονται στα συμφέροντα των λαών. Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο του διαλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν συναλλάσσεται με τρίτος, νομίζω ότι πάσχει από ιδεολογική αντίληψη γύρω από τα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από τις συμφωνίες με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία να παρακολουθήσουμε και τις συμφωνίες με την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη. Κυρώθηκαν από την αρμόδια επιτροπή οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη, που συνδέονται με ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασιών σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και προβλέπουν την εναρμόνιση με τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Και συμφωνίες που προστατεύουν τα ελληνικά προϊόντα και αποδεικνύονται υποφελείς για τα συμφέροντα της χώρας, έκανε λόγο να πληρωθεί Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Η εμπορική συμφωνία που έχουμε με τη Σιγκαπούρη είναι μια συμφωνία οδηγός στη μάχη την οποία δίνουν οι Έλληνες παραγωγοί
και κτηνοτρόφοι και βεβαίως και η ελληνική κυβέρνηση για την κατοχύρωση διεθνώς της ονομασίας προέλευσης της φέτας ως ελληνικού προϊόντος. Παράλληλα, όλα τα άλλα προϊόντα με ονομασία προέλευσης, ελιές καλαμών, ούζο, φέτα και μαστίχα χίου και ούτω καθεξής, προστατεύονται και προστατεύονται τόσο και στην Σιγκαπούρη, αλλά και στην Ιαπωνία μέσα από τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης του 2019. Και αυτή η Διεθνή Συμφωνία στηρίζεται στις κοινές αξίες και τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' επέκταση των κρατών μελών της να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους, ιδιαιτέρως ως προς κράτη με τα οποία μοιράζονται κοινές αξίες και συμμερίζονται κοινές ανησυχίες για το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία υποστηρίζουν ένα ανοιχτό παγκόσμιο εμπορικό σύστημα που θα βασίζεται σε καθαρούς και υποφελείς για όλους κανόνες. Παρά τις πολιτισμικές διαφορές που έχουμε, αλλά και τις διαφορετικές ιστορικές διαδρομές με την Ιαπωνία, μοιραζόμαστε κοινές αξίες για την δημοκρατία, την ελευθερία της εκφράσεως και την προστασία της ιδιωτικότητας. Η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Σιγκαπούρη αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα και αυτή, αλλά και η αυτή που έρχεται, στρατηγικό χαρακτήρα για τους μονοπωλιακούς ομίλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απελευθέρωση των αγορών υπηρεσιών και των επενδύσεων, η ελεύθερη πρόσβαση των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως στην αγορά υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η συμφωνία με την Ιαπωνία προβλέπει ειδικότερα ότι οι καταστάσεις ονομάτων επιβατών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για την πρόληψη και αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων. Όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη αυτή, είναι πολύ γενική και αόριστη. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό που θα ήθελα να επαναλάβω είναι η ψήφος μας, η οποία είναι αρνητική. Κυρώνεται και ο κανονισμός για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, ο GDPR, ο οποίος είναι ο κορμός της βάσης πάνω στην οποία κτίζεται η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Οποιασδήποτε παρατηρήσει από οποιασδήποτε πλευρές για το πώς θα βελτιωθεί αυτός ο κανονισμός, νομίζω ότι είναι θετικές, αλλά δεν μπορεί να γίνει σε αυτή τη συζήτηση. Τις ευκαιρίες που δίνει η ψηφιακή εποχή στις γυναίκες συζήτησαν τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Να σπάσει ο κρίκος της αλυσίδας που κρατά μια γυναίκα δέσμια σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον και δεν είναι άλλος από την οικονομική εξάρτηση, είναι μία από τις ευκαιρίες που δίνει η ψηφιακή εποχή. Σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής Ισότητας της Βουλής, η Γιαννούλα Χορμόβα, Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πλέον δίνονται εργαλεία στις γυναίκες ώστε να αποκτήσουν με τη βοήθεια της τεχνολογίας το δικό τους εισόδημα. Το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες. Δημιουργείται μια συνέργεια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και ερευνητικών και πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων με το σκοπό ακριβώς της ανάπτυξης εργαστηρίων, της ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της καλλιέργειας όμως της εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων ήδη σε μικρές ηλικίες αλλά και σε μεγαλύτερες. Η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, η οποία προεδρεύει στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας, τόνισε πόσο σημαντικό είναι οι γυναίκες να αποκτούν τεχνολογικές δεξιότητες από μικρή ηλικία. Δημιουργούνται προγράμματα διαρκώς για την εκμάθηση προγραμματισμού σε μικρά κορίτσια, το Coding for Girls. Αυτό δίνει την ευκαιρία, ακόμα και μέσα σε τρεις μέρες, ένα Σαββατοκύριακο, να μπορέσει ένα κορίτσι, μια μαθήτρια, να μάθει πώς θα χτίσει τη δική της σελίδα στο διαδίκτυο, πώς θα μπορέσει να χτίσει ακόμα και τη δική της επιχείρηση, ένα e-shop online. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης μεταξύ άλλων υποστήριξαν ότι η ψηφιακή εποχή θα πρέπει να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας για τις γυναίκες και ως ένας τρόπος εξάλληψης της ανισότητας των φύλων. Μόλις 21,9% των γυναικών ανέφεραν ότι η τηλεργασία αποτέλεσε θετική εξέλιξη για τις ίδιες. Το 22,3% δήλωσε ότι έχει επηρεάσει αρνητικά την παραγωγικότητα και τα επίπεδα άγχους τους, οι εργαζόμενες μητέρες μάλιστα, είναι εκείνες που ανέφεραν τη μεγαλύτερη δυσκολία στο συνδυασμό της τηλεργασίας με τη φροντίδα της οικογένειας. Θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα στην ψηφιακή εποχή να υπάρχει κουμπί συναγερμού για φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας.
Δηλαδή, ψηφιακά αυτό το πράγμα θα έπρεπε να έχει λυθεί. Οι Ευρωπαίες στην ψηφιακή εποχή διατηρούν μικρότερες πιθανότητες να διαθέτουν εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες και να εργάζονται σε αντίστοιχες θέσεις απασχόλησης. Η χώρα μας καταλαμβάνει για άλλη μία φορά θλιβερή θέση στη σχετική κατάταξη, καθώς βρίσκεται στην τρίτη από το τέλος θέση. Να καλωσορίσουμε τώρα στο στούντιο τον βουλευτή του ΜΕΡΑ25, τον κύριο Κρήτονα Αρσένη. Καλή σας μέρα, κύριε Αρσένη. Καλημέρα σας και καλημέρα στις τηλεθεάτρες και στις τηλεθεατές μας. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος συμπαραστέκεται στην περιπέτεια υγείας της κυρίας Γεννηματά. Είδαμε και ότι και ο κύριος Βαρουφάκης χαρακτήρισε πλήγμα για την πολιτική την απόσυρσή της. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό κάθε φορά που βλέπεις ένα συνάνθρωπό σου να περνάει υπαρξιακά προβλήματα υγείας. Προβλήματα που απειλούν την ίδια τη ζωή. Και εγώ θέλω να εκφράσω τις ευχές μου για περαστικά στην κυρία Γεννηματά. Θέλω να πω ότι είναι συμβολικό και αυτό που περνάει η ίδια. Αυτή τη στιγμή, μέσα από την πανδημία, βλέπουμε όλα τα χρόνια νοσήματα να επιδεινώνονται σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Υπάρχουν μελέτες που έχουν βγει σε εφημερίδες που υπολογίζουν το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα να μειωθεί κατά 2 χρόνια λόγω της πανδημίας, επειδή τόσος κόσμος δεν πήγε να εξετάσει σε τι κατάσταση είναι ο καρκίνος, άλλα νοσήματα πολύ σημαντικά και πώς εξελίσσονται. Αυτό που βιώνει σήμερα η κυρία Γεννηματά είναι δυστυχώς κάτι που βιώνουν πάρα πολλά πολίτες, πάρα πολλές οικογένειες. Και, γι' αυτό και είδαμε και ένα κύμα συμπαράστασης και από τους πολίτες προς το πρόσωπό της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βεβαίως και είναι αυτονόητο και η ανθρώπινη πλευρά, δηλαδή ότι προφανώς η υγεία είναι πάνω απ' όλα, η ζωή είναι πάνω απ' όλα. Αλλά και επίσης θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι για όλους στην Βουλή και προφανώς στην κυβέρνηση για το τι σημαίνει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας με ανθρώπους που είχαν νοσήσει ή νοσήσανε με χρόνια νοσήματα και δεν μπορέσαν να παρακολουθήσουν σωστά την εξέλιξη της ασθενειάς τους λόγω του COVID και των lockdowns. Άρα. Δηλαδή είναι ένα καμπανάκι αυτό που σημαίνει στην κυρία Γεννηματά. Είναι ένα σύμβολο για πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι στην ίδια θέση. Να ενώσουμε και εμείς τη φωνή μας και τις ευχές μας για να βγει νικήτρια και από αυτή τη μάχη, όπως τα έχει καταφέρει όλες τις φορές. Να περάσουμε τώρα στα θέματα στα πολιτικά και στο θέμα της εξεταστικής. Συμφωνείτε κι εσείς στο να γίνει η εξεταστική. Άκουσα χθες τον κύριο Βαρουφάκη που είπε ότι αν δεν κοινωνικοποιηθούν τα μέσα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Ναι, ήταν μια δήλωση του κ. Βαρουφάκη απέναντι σε αυτά τα διαρκή αδιέξοδο που ερχόμαστε, με τον όλο και πιο ελεγχόμενο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Ήταν συγκλονιστικό, αν θέλετε, το λέω με ένα μηδίασμα, γιατί είναι πραγματικά, όταν σκέφτεται κανείς πώς έγινε η διαχείριση στην Αυστρία, πώς πράγματα τα οποία σε εμάς συμβαίνουν συχνά και δεν τα θεωρούμε σχεδόν πρόβλημα, τα έχουμε συνηθίσει. Στην Αυστρία σημάναν την κινητοποίηση των δικαστικών αρχών, τον έλεγχο ακόμα και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του καγκελάριου. Είναι συγκλονιστικά να σκεφτεί κανείς πόσο μακριά βρίσκονται οι θεσμοί της Αυστρίας από τους θεσμούς της Ελλάδας, παρόλο που είμαστε στην ίδια ένωση κρατών. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Αυστρία μπήκε λίγο μετά από εμάς, μάλιστα. Παρόλα αυτά, θα έπρεπε να έχει γίνει αυτή η σύγκληση θεσμική. Στην Ελλάδα πάσχουμε από τους θεσμούς. Δυστυχώς τα μνημονιακά χρόνια, αντί να έρθουν οι δανειστές να μας ζητήσουν να βελτιώσουμε τους θεσμούς, ήρθαν και μας ζήτησαν να τους διαλύσουμε. Ενώ φαίνεται πως θα στηρίξετε την εξεταστική, έχετε διαφορές σε επιμέρους θέματα που αφορούν το αντικείμενο και ποιες είναι αυτές? Αυτή τη στιγμή, καταρχήν, πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία. Όχι, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει όλη η έρευνα σε βάθος, να ξέρουμε τι γίνεται όσον αφορά τα χρήματα που πηγαίνουν πλαγίως μέσω στα μέσα, πόσο αυτό επηρεάζει τις αποφάσεις. Δηλαδή, να πούμε ξεκάθαρα. Δόθηκαν διάφορα χρήματα σε διάφορα ΣΑΤ και σταθμούς. Πώς έγινε αυτή η επιλογή? Υπήρχε μια ιδιωτική εταιρεία που τα επέλεξε. Όμως είδαμε ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν αξιοκρατικό. Στα site, στις ιστοσελίδες με την ίδια επισκεψιμότητα, η μεν έλαβε πολλά, η άλλη καθόλου. Τι συνέβη εκεί πέρα? Πώς αυτή η ιδιωτική εταιρεία λειτουργήσε
με μη αντικειμενικά κριτήρια και ποιο ήταν τελικά το mandate της, η εντολή που είχε πάρει από πάνω. Συνενείται και να εξεταστούν και από το 2015, αν ζητηθεί, όπως ακούγεται από πλευράς κυβέρνησης. Εμείς δεν θα έχουμε πρόβλημα να εξετάσουμε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, αν χρειαστεί, και πολύ και πριν, αν χρειαστεί, το 2015. Το θέμα είναι να χυθεί άπλα το φως, να δούμε τους μηχανισμούς αυτούς και, αν θέλετε, να μιλήσουμε και σοβαρά, να δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε στους θεσμούς μας. Γιατί βλέπουμε ότι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο δεν λειτουργεί σωστά. Το έχουμε δει επανειλημμένα και με τον χρόνο των πολιτικών κομμάτων. Αν δείτε πολύ απλά, το ΜΕΡΑ25 είναι εξαφανισμένο, εκτός από την ΕΡΤ που έχουμε κάποιες φορές κάποια παρουσία, από όλα τα κόμματα, τα κανάλια Εθνικής Εμβέλειας, είμαστε πολύ αποκλεισμένοι. Κάποιες φορές καλούν μόνο τον κύριο Βαρουφάκη, οι υπόλοιποι βουλευτές. Μπορώ να σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Δεν έχω επισκεφτεί κανένα από αυτά τα κανάλια. Δεν μου έχει γίνει πρόσκληση. Από το Γενάρη του 20. Είναι συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς. Και κανένας άλλος από τους βουλευτές του ΜΕΡΑ25 δεν έχει δεχτεί πρόσκληση. Αυτά δεν είναι τυχαία. Και μετά έχεις ένα ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο το οποίο τι λέει? Δεν είναι δουλειά μου να ελέγξω αν διανέμεται ο τηλεοπτικός χρόνος αναλογικά με την εκλογική, τα εκλογικά αποτελέσματα, την εκλογική δύναμη, όπως λέμε, των κομμάτων. Νομίζω ότι χρειάζεται μια ριζική αλλαγή στους θεσμούς, ώστε πραγματικά να υπάρχουν ανεξάρτητα μέσα τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν τη δημοκρατία. Γιατί το να έχεις την πλήρη κυριαρχία ενός κόμματος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να προβάλλει τη δικιά του άποψη, προφανώς προκαλεί σημαντικά προβλήματα στη δημοκρατία. Προβλήματα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είδαμε στην Αυστρία, δεν αποδέχονται σαν φυσιολογικό πράγμα να έχουν. Να περάσουμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα μεγάλο των ημερών, στην ενεργειακή κρίση. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα αυτό, γιατί έχει το ενδιαφέρον ότι αν η προοδευτική συσπήρωση για την οποία είχε κάνει λόγο ο κ. Τσίπρας και με τη δημιουργία μιας προοδευτικής κυβέρνησης αργότερα, έρχεται πιο κοντά τώρα με αφορμή την εξεταστική και τη σύνταξη αυτή του μετόπου που επιχειρεί ενάντια στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε... Είστε πιο κοντά εσείς τώρα με αφορμή αυτό, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε αποστείλει εδώ και 1,5 χρόνο, παραπάνω από 1,5 χρόνο, κάλεσμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις για συμπαράταξη και να βρεθούμε μαζί απέναντι σε αυτό το κίνδυνο που φέρνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με βάση όμως κάποιες αξίες και αρχές. Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν απάντησε σε αυτό το γράμμα του κύριου Βαρουφάκη. Την ίδια στιγμή βλέπουμε να υπερασπίζεται ακόμα και ως αντιπολίτευση μνημονιακές πολιτικές που ο ίδιος λέει ότι τις ψήφισε κατά... υποχρεώθηκε να τις περάσει και όμως βλέπουμε ότι τις υποστηρίζει και τώρα. Ο ίδιος λέει ότι έχουν λήξει τα μνημόνια. Και όμως ψήφισε την ενίσχυση με 178 εκατομμύρια της Fraport. Για το 20, θα έρθει και άλλη για το 21. Στήριξε το ελληνικό. Στήριξε τις εξόρυξεις υδρογόνων ανθράκων. Στηρίζει μια σειρά και οικονομικές πολιτικές, οι οποίες δεν έχουν κάποιο αριστερό πρόσημο. Το αντίθετο. Οπότε βλέπουμε ότι βεβαίως υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες να έρθουν μαζί τα κόμματα της αριστεράς, αλλά πολλές φορές υπάρχουν παράλογες ευκαιρίες που βρίσκει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, να έρθει στην ίδια πλευρά με την κυβέρνηση. Οπότε το μέτωπο το... Άρα θεωρείτε δύσκολο να συμμετάσχετε σε ένα κοινό αντικυβερνητικό μέτωπο? Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να επανέλθει στην αριστερή του ιδεολογία, είμαστε εδώ πέρα να τα συζητήσουμε όλα και να δούμε την προγραμματική σύγκληση. Αλλά βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να μην έχετε στερήξει με καμία μνημονιακή πολιτική, να θέλει να έρχεται σε ακραία ρήξη με την κυβέρνηση, αλλά σε θέματα που δεν θα ενοχλήσουν τους δανειστές. Δηλαδή βάζει το όριό του τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Το αποτέλεσμα είναι δηλαδή να προβάλλεται ως καλύτερος διαχειριστής των υφιστάμενων πολιτικών. Εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε έρθει για να διαχειριστούμε καλύτερα τις υφιστάμενες πολιτικές. Έχουμε έρθει για να τα αλλάξουμε. Αν θέλει να γίνει δύναμη αλλαγής, να έρθουμε να τα συζητήσουμε. Αλλά απλά για να γίνει αλλαγή κυβέρνησης και να πάρουν κάποιοι υπουργικούς θόκους, εμείς σε αυτό το παιχνίδι δεν θα συμμετάσχουμε. Επειδή ασχολείστε χρόνια με τα θέματα του περιβάλλοντος, τι πρέπει να γίνει τώρα? Πρέπει να καθίσουν όλα τα κόμματα να κοιτάξουν να βρούνε κάποια αντιμετώπιση των ακραίων αυτών καιρικών φαινομένων, το πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε πιο ανώδυνα. Γιατί στα ακραία καιρικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Δυστυχώς τα κάναμε όλοι με την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Και να δούμε πώς αντιδράμε και για να προλάβουμε το κακό, αλλά και να δούμε πώς μειώνουμε τις συνέπειες. Δηλαδή, έχουμε από τη μία στα θέματα της κλιματικής αλλαγής ότι αν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έδινε το μεγαλύτερο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης σε ένα ευρύ πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων για όλες τις κατοικίες, για όλες τις πρώτες κατοικίες των πολιτών της χώρας. Αυτό θα σήμαινε και παράλληλα καθιστούσε φωτοβολταϊκά στις ταράτσες και στις στέγες των σπιτιών που κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό θα σήμαινε μια πραγματική ανάκαμψη. Σκεφτείτε πόσες μικρές επιχειρήσεις θα δραστηριοποιούνταν. Την ίδια στιγμή που θα σήμαινε ότι η παραγωγή γίνονται τα νοικοκυριά. Άρα θα είχαν εισόδημα τα νοικοκυριά από την ενέργεια. Την ίδια στιγμή που δεν θα είχαμε αυτή την καταστροφή της φύσης με τα αεολικά στις αλπικές ζώνες και τις προστατευόμενες περιοχές, τα νησιά και το καθεξής. Θα μπορούσαμε να παράγουμε άμεσα το 33% της ενέργειας που καταναλώνουμε, χωρίς να λάβουμε υπόψη αυτό το νούμερο, την εξοικονόμηση. Μπορεί να πάει πολύ παραπάνω. Θα μπαίναμε στην κλιματική πρωτοπορία παγκοσμίως. Δυστυχώς η κυβέρνηση επιλέγει να δώσει σε λίγους τα βουνά μας για να κάνει εκεί πέρα τα αεολικά, δίνοντας και τα χρήματα σε αυτούς τους λίγους χωρίς να κάνει την αδιανομή και να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά όμως το θέμα των πυρκαγιών, παραδείγματος χάρη, είδαμε δυστυχώς ότι η πυροσβεστική μας δεν λειτουργεί. Μας λείπει αυτό το σώμα που είναι εξειδικευμένο για τη δασοπυρόσβεση. Οι πυροσβέστες κάνουν ένα υπεράνθρωπο αγώνα, αλλά το αρχηγείο της πυροσβεστικής ποτέ δεν αποφάσισε από το 98 και μετά που τους δόθηκε η αρμοδιότητα να αγκαλιάσει το αντικείμενο και να κάνει τουλάχιστον αυτά που κάνουν τα δασαρχεία μας μέχρι τότε. Είμαστε δηλαδή πλέον σε πολύ χειρότερη κατάσταση όσον αφορά τη δασοπυρόσβεση σε σχέση με το 98, αν σκεφτείτε. Δηλαδή, σκεφτείτε το 98 ήταν μόλις το Κιώτο, οι πρώτες συμφωνίες, και τώρα είμαστε εδώ πέρα, έχει περάσει και η Κοπεχάγη, έχει περάσει το Παρίσι, πάμε για και καινούργιες διαπραγματεύσεις και έχουμε πάει χειρότερα στο κομμάτι της δασοπυρόσβεσης. Κάει και το 1/7 των δασών μας φέτος, δηλαδή. Κάει δηλαδή γύρω στο 15%, 16%. Αν προχωρήσουμε αυτούς τους ρυθμούς, 7 χρόνια δεν θα έχουμε δάση. Επήγει το να οργανωθούμε θεσμικά. Και δεν είναι μόνο αυτό πάντως με την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε χθες πως η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη απειλή για την υγεία αυτή τη στιγμή. Βεβαίως είναι μεγάλη απειλή για την υγεία, γιατί αυξάνει η θερμοκρασία, υπάρχει περισσότερο. Είδαμε εικόνες στο ίντερνετ από την Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά πως θα είναι σε κάποια χρόνια πλημμυρισμένα, εικόνες του μέλλοντος. Είναι δηλαδή συνολικό το φαινόμενο. Ναι, οι παγετώνες που μέχρι λίγα χρόνια μειώνονταν σε περιοχές της Αυστρίας και της Ελβετίας κατά 1 μέτρο το χρόνο, φέτος μειώθηκαν κατά 3 μέτρα, δηλαδή καλπάζει το φαινόμενο. Και βλέπουμε πλέον να είναι σύνηθες το να λιώνουν οι πάγοι στο Βόρειο Πόλο, βλέπουμε και στην Ανταρκτική. Και είδαμε φέτος κάτι συγκλονιστικό στη χώρα μας. Δεν ξέρω αν μοιράζετε την εμπειρία. Βρέθηκα το καλοκαίρι μήνες στην Πρέβεζα και στην Χαλκιδική, όπου κατάγομαι από κατάγονται οι γονείς μου, και στην Σαμοθράκη. Και στις 3 περιοχές είχαμε θολά νερά πλέον, βουτούσες δηλαδή μέσα και δεν έβλεπες τίποτα. Ήταν πολύ δύσκολο να διακρίνεις, ακόμα και με μάσκα, τι γίνεται στο βυθό. Ένα φαινόμενο το οποίο είμαι 44 χρονών, δεν το έχω ξαναβιώσει ποτέ. Βλέπουμε ότι το περιβάλλον μας αλλάζει χρονιά με τη χρονιά πλέον. Είναι συγκλονιστικό ότι συνηθίζουμε τέτοιες αλλαγές. Δηλαδή, του χρόνου να δούμε θολά νερά θα μας φαίνεται φυσιολογικό. Και βέβαια είναι οι ακραίες θερμοκρασίες που οδηγούν σε μεγάλη θανάτωση του πλανκτόν και διάφορα άλλα φαινόμενα που εξηγούν οι επιστήμονες. Κλείνοντας. Ακραία που δεν έχουν ξανασυμβεί στις ζωές μας. Και τα βλέπουμε να συμβαίνουν και να αυξάνονται χρονιά με χρονιά. Πρέπει να δράσουμε άμεσα και στην πρόληψη, και είπαμε για διδασκές πυρκαγιές με ένα ανεξάρτητο σώμα δασοπυρόσβεσης, και στην πρόληψη των καταστροφικών φαινομένων και στην πρόληψη του φαινομένου της κλιματικής κατάστασης. Πριν κλείσουμε, κύριε Αρσένη, με τα σωστά μέτρα. Κατηγορείτε τις εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι σας κλέβουν τα ποσοστά. Διάβασα χθες ότι σας κλέψανε και το Φουσκωτό, το κύριο Βαρουφάκη. Φτάσαμε στο σημείο να κλέβουν και τους αρχηγούς κομμάτων. Δεν το γνωρίζω. Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, δεν είναι. Έτσι διάβασα μια είδηση ότι στην Αίγινα
και μάλιστα έχουν γίνει τρεις κλοπές σκαφών εκεί και ότι έπεσε θύμα και ο κ. Βαρουφάκης. Δεν το γνωρίζω, ξέρω ότι είχε ένα πολύ μικρό φουσκωτό ατόμο, ναι. Το οποίο χρησιμοποιούσε στην Αίγυπτο, δεν γνωρίζω όμως αν κλέφτηκε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, να πούμε και κάτι ακόμα, ναι. Για τις δημοσκοπήσεις μια και αναφέρατε. Το ΜΕΡΑ25 ήταν πάντοτε, πάντοτε και από τις ευρωεκλογές ακόμα μας εμφανίζαν στο 1% και πήγαμε στο 3% παρά 29 ψήφους. Στις εθνικές εκλογές μας εμφάνιζαν στο 2% και πήραμε 3,4. Τώρα μας εμφανίζουν στο 4 και στο 5, αλλά πάντοτε γενικά εκπροσωπείται το ΜΕΡΑ25 στις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε φαντάζομαι και στις εξεταστικές. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αρσένη που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλή πολύ. Συνέχεια. Και να περάσουμε να δούμε τα θέματα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ναι, για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα κενά σε ιατροφαρμακευτικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση τους ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τα τρία από τα έξι ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Κέρκυρα βρίσκονται στο συνεργείο με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη διακομιδή ασθενών. Αυτό κατηγγείλει κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Σαμπλονίτης. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι υπάρχει σχέδιο να δημιουργηθεί βόρειος και νότιος τομέας στο νησί για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΑΒ και να ενισχυθεί η υπηρεσία με 20 άτομα μόνιμο προσωπικό και από τα τέλη Οκτωβρίου με έναν μοτοσυκλετιστή διασώστη, ο εξοπλισμός του οποίου θα διαθέτει και απεινιδωτή. Μιλάμε για 15 Σεπτέμβρη. Δεν έχει συμπληρωθεί μήνας από την απώλεια ενός ανθρώπου, γνωστότατου, συνδικαλιστή στην Κέρκυρα, εξαιτίας του γεγονότος, βάζω ερώτηση εκεί, εξαιτίας του γεγονότος ότι το ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο, σε μια απόσταση 1000 μέτρα είναι η έδρα του από το συμβάν, πήγε στον τόπο του συμβάντος μετά από 35, άλλοι λένε, 45, άλλοι λένε, λεπτά. Και η ιατροδικαστική έκθεση βεβαιώνει ότι αν είχε προστρέξει το ασθενοφόρο και διασώστης, ίσως θα μπορούσε να έχει σωθεί η ζωή αυτού του νέου ανθρώπου. Στον τομέα ΕΚΑΒ Κέρκυρας υπάρχουν 6 οχήματα και μία δύναμη προσωπικό που διασώσε 41 άτομα, τα οποία όμως από τα 41, τα 31 βρίσκονται σε υπηρεσία, διότι υπάρχουν 4 άτομα σε αναστολή λόγω του ότι δεν έχουν εμβολιαστεί και 6 άλλα άτομα τα οποία είτε βρίσκονται με προβλήματα υγείας και είναι σε αναρωτική άδεια, είτε έχουν μετακινηθεί σε άλλους τομείς. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη δήλωσε ότι σε συνάντηση που είχε με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Ιωαννίνων ενημερώθηκε ότι όσοι υπηρετούν στα εμβολιαστικά κέντρα δεν αποζημιώνονται για την εργασία τους αυτοί. Ο Υπουργός Υγείας απάντησε ότι υπήρχαν νομοθετικά θέματα τα οποία επιλύθηκαν και μέσα στον Οκτώβριο θα πληρωθούν. Στα προβλήματα που δημιουργούνται από τα κενά που υπάρχουν σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στις δομές υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας Φούρνων, αναφέρθηκε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Μαρία Κομνηνάκα. Την ώρα που οι δομές είναι χρόνια υποστελεχωμένες, χαρακτηρίζεται τουλάχιστον εγκληματικό με τέτοια ευκολία να βγαίνουν σε διαθεσιμότητα απαραίτητη για τη λειτουργία των νοσοκομείων και των δομών υγειονομικό προσωπικό. Και βέβαια το νοσοκομείο της Ικαρίας αδυνατεί πλέον να αντιμετωπίσει την πλειονότητα των περιστατικών με αποτέλεσμα οι διακομιδές να αποτελούν την καθημερινότητα. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή από τα στοιχεία της ΥΠΕ είναι 11 και όχι 23. Η χειρουργική κλίνη λειτουργεί κανονικά. Διορίστηκε διευθυντής καρδιολογίας στις 15 Τετάρτου του 2021 και επομένως πλέον υπηρετούν 2 καρδιολόγοι. Σε επίκαιρη ερώτησή της, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τσάκρη, υποστήριξε ότι η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, Enterprise Greece, είχε αφαιθεί στην τύχη της. 30 Σεπτεμβρίου έγινε η έκθεση στο Ντουμπάι, η Expo Dubai 2020, με αναβολή ενός έτους, που είναι ένα κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός που η χώρα μας, που υπάρχει εκπροσώπηση χωρών. Ο κύριος Μυρλής πανηγυρικά από το περίπτερο, το ελληνικό περίπτερο στην έκθεση, διακήρυξε τη συμμετοχή της χώρας μας. Αυτό πλήν όμως το περίπτερο, αυτό ήταν ένα άδειο περίπτερο και ακόμη και σήμερα υπολειτουργεί. Και οι νέες δράσεις της Enterprise Greece, η οποία μεσούς της πανδημίας στήριξε και ανέδειξε νέους παραγωγικούς τομείς, πρόθεσε νέα σύγχρονα κανάλια ενίσχυσης της εξωστρέφειας, όπως μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, υιοθέτησε νέα ψηφιακά εργαλεία προώθησης της εξωστρέφειας και εκπαίδευσε τους Έλληνες εξαγωγείς στους νέους ψηφιακούς τρόπους επικοινωνίας κατά την άσκηση του επιχειρήν. Να παρακολουθήσουμε τώρα και την υπόλοιπη θεματολογία στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Την εξαφάνιση, όπως είπε, προσφύγων έφηξε με την επίκαιρη ερώτησή του προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 Κρήτων Αρσένης. Συνολικά, τα στοιχεία του λιμενικού μιλάνε για 4.000 άνθρωποι που διασώθηκαν, αλλά δεν μεταφέρθηκαν στα νησιά, δεν καταγράφηκαν στις αφίξεις. Θέλω να μας πείτε ξεκάθαρα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Εξαφανίζονται άνθρωποι. Εκπαιδεύουμε τα σώματα ασφαλείας να εξαφανίζουν ανθρώπους. Ο αρμόδιος υπουργός Νότης Μηταράκης στην απάντησή του αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι στη χώρα μας εξαφανίζονται άνθρωποι, ενώ υπεραμείνθηκε της φύλαξης των συνόρων. Είναι αυτονόητο ότι δεν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Αννοείται ότι στη χώρα μας σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εξαφανιστούν άνθρωποι, ούτε θα μπορούσαν σε μια ευνομούμενη πολιτεία να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα σαν αυτά που περιγράφεται. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι εφαρμόζοντας το διεθνές δίκαιο, με απόλυτα σεβασμό στο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Συνόρων, η χώρα μας φυλάττει τα σύνορά της. Και η Ελλάδα έχει και χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Επίκαιρη ερώτηση για τον κίνδυνο αναστολής της λειτουργίας του ΙΕΚ Τουρισμού Κέρκυρας κατέθεσε προς το αρμόδιο Υπουργείο ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μπιάγκης. Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας αναγνώρισε το ενδιαφέρον του βουλευτή και τον διαβεβαίωσε για την απρόσκοπτη λειτουργία του συγκεκριμένου ΙΕΚ. Καθιστώ σαφές ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα, μα κανένα θέμα αναστολής λειτουργίας του ΙΕΚ Κέρκυρας. Από μέρος του Υπουργείου καταβάλλεται, γιατί ζήτησα το ιστορικό όλο από τις υπηρεσίες. Καταλαβαίνω ότι αυτή είναι μια ιστορία που χρονίζει και θα εξηγήσω τι εννοώ. Καταβάλλονται λοιπόν όλες οι προσπάθειες και θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται, παρά τα αντικειμενικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει όλα αυτά τα χρόνια, στα οποία είστε κοινωνός, προκειμένου να το στελεχώσουμε πληρέστατα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχουν καθηγητές στο ΙΕΚ. Σας μίλησα προηγουμένως για διοικητικούς που θέλετε να προσλάβετε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένας. Σας μίλησα προηγουμένως για έναν μόνο μόνιμο που ήταν ο διευθυντής, ο οποίος παραιτήθηκε. Δεν άντεξε πλέον. Σχετικά με τα πρόσφατα επεισόδια στα ΕΠΑΛ τη Σταυρούπολη στη Θεσσαλονίκη, ήταν η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Γιάννη Δελή προς το Υπουργείο Παιδείας. Τι θα κάνει το Υπουργείο σας, θα κάνει η κυβέρνησή σας καλύτερα. Δεν είναι θέμα του δικού σας Υπουργείου μόνο. Να αντιμετωπιστεί η εγκληματική δράση αυτών των φασιστικών ομάδων. Ωραία. Που επιδιώκουν να τρομοκρατήσουν το μαθητικό κίνημα. Τελειώνω, ολοκληρώνω. Παρακαλώ. Να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι προτέτοιοι αυτών των δολοφονικών επιθέσεων. Η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ απαντώντας ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο είναι απολύτως αντίθετο σε όλες αυτές τις ενέργειες. Είναι απολύτως ξεκάθαρο και το δηλώνουμε για άλλη μια φορά ότι έχουμε μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους εγκληματικές συμπεριφορές. Έχουμε μηδενική ανοχή σε όσους φοράνε κουκούλες, σε όσους έχουν ξυρισμένα κεφάλια, σε όσους πετάνε μολότοφ, σε όσους έχουν ένα σουγιά και θεωρούν ότι έτσι μπορούν να επιβάλλουν την τρέλα, την παράνοια ή τις φασιστικές ιδέες. Για τα χιλιάδες, όπως είπε, κενά στην παράλληλη στήριξη, ρώτησε το Υπουργείο Παιδείας η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη. Ποιο είναι το ποσοστό κάλυψης αυτή τη στιγμή? Θα καλύψετε τις ανάγκες όλων των μαθητών που δικαιούνται παράλληλη στήριξη και πότε? Τι θα γίνει με τα κενά στα τμήματα ένταξης και με τις κρίσιμες ειδικότητες στα ειδικά και γενικά σχολεία? Η αρμόδιο υπουργός Ζέτα Μακρύ υπογράμμισε την ευαισθησία της κυβέρνησης στην παράλληλη στήριξη, ιδίως των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Όλοι σε αυτή την αίθουσα θέλω να πιστεύω, αλλά ιδίως εμείς στη Νέα Δημοκρατία είμαστε εξαιρετικά ευαίσθητοι όσον αφορά στη συνεκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Και αυτό το πετυχαίνουμε με το θεσμό της παράλληλης στήριξης και των τμήματων ένταξης σε όλες τις σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Στον κοινοβουλευτικό έλεγχο συζητήθηκαν επίσης θέματα σχετικά με την νησιωτική πολιτική και την προστασία των αρχαιολογικών χώρων από την ανάπτυξη ανεμογεννητριών. Το θέμα των αναπτυξιακών και διοικητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μικρά παραμεθόρια νησιά έθεσε με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Λοβέρδος. Έχω τουλάχιστον με τις τελευταίες περιπτώσεις επικοινωνήσει και με ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, που φυσικά δεν έχουν αυτοδιοίκηση στα νησιά αυτά, αλλά υπάγονται, και έχω δει τα τεράστια διοικητικά προβλήματα που έχουν, όπως επίσης και τα τεράστια αναπτυξιακά προβλήματα που έχουν. Έχω και μία εμπειρία ως Υπουργός Παιδείας, όπου στα πολύ μικρά νησιά του Αιγαίου φρόντιζα να υπάρχουν καθηγητές και δάσκαλοι και πήγαινα την πρώτη μέρα εκεί για να δω αν αυτά που μου λένε οι συνεργάτες μου έχουν γίνει πράξη. Και καταλαβαίνω ότι αν δεν ενισχύσουμε αυτές τις πολύ μικρές περιοχές,
Τελικά θα το πληρώσουν. Δεν θα μείνει κανένας εκεί. Το Υπουργείο έχει φέρει δύο νόμους για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στην νησιωτική χώρα, απάντησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Κατά βάση αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι να μπορέσουμε, και αυτό έχει εισαχθεί ως νέα νοοτροπία στο Υπουργείο Ναυτιλίας, είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία ούτως ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις νησιώτικες επιχειρήσεις και να μπορέσουμε να τις τροφοδοτήσουμε με κεφάλαια μέσα από την όκλευση σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αλλά το κύριο έργο μας είναι να μπορέσουν να υπάρχουν ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Οπότε σε ό,τι έχει να κάνει με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών, θέλω να σας πω ότι καταφέραμε για πρώτη φορά, παίρνοντας και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, να αντλήσουμε ένα ποσό πάνω από 540 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια. Τον κίνδυνο που διατρέχουν σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι να καταστραφούν από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον Υποριό και στη Ραϊβίας, έθεσε ο βουλευτής του ΜέΡΑ25, Κρήτων Αρσένης. Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 χώρους που θα πληγούν, 3 λόφοι. Ο ένας ήδη είχε λατομεία στα οποία πάνω τους μπήκανε στην πράξη ολικά πριν από κάποια χρόνια, χωρίς επίβλεψη από την αρχαιολογική υπηρεσία. Έχουμε την Ακρόπολη των Στήρων που ασφιχτικά θα περικυκλωθεί εκ νέου, γιατί είναι ήδη κοντά τις ανεμογεννήτριες. Θα περικυκλωθεί εκ νέου από ανεμογεννήτριες. Απέναντι από την ημιακή πύλη θα μπει ο υποσταθμός και ούτω καθεξής. Για τις συγκεκριμένες περιοχές, η εφορία αρχαιοτήτων Ευβίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία με γνώμονα πάντα την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, απάντησε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Στυλιάνη Μενδώνη. Η προστασία του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής αποτελεί προτεραιότητα για την εφορία αρχαιοτήτων και όχι ολιγορία, όπως είπατε εσείς. Η ΔΕ εξέταση και η σχετική γνωμοδότηση για την ετούμενη χωροθέτηση αιωλικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Στήρα προφανώς θα γίνει από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου, δηλαδή τις υπηρεσίες και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο θα κληθεί να γνωμοδοτήσει κατά νόμον για τη χωροθέτηση. Στο σημείο αυτό η πρωινή επισκόπηση ολοκληρώθηκε. Όλα τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα στη Βουλή θα σας τα παρουσιάσουμε αύριο. Στις 9. Αύριο στις 9 εμείς να σας καλημερίσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή σας μέρα.